Πολίτες της Λάρισας, πολίτες του Θεσσαλικού Κάμπου, γεμίσατε την πραγματική πλατεία της Λάρισας, όχι την ημιτασιόν. Την γεμίσατε από άκρη σ' άκρη και δίνετε μήνυμα νίκης για την επόμενη Κυριακή. Δίνετε μήνυμα αισιοδοξίας. Η συγκλονιστική σας παρουσία σήμερα εδώ, σε συνέχεια της συγκλονιστικής υποδοχής που έτυχα στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα, σηματοδοτεί ότι ο Κάμπος σήμερα τελειώνει, ακυρώνει τις δημοσκοπήσεις της συμφοράς. Δεν υπάρχει πια αμφιβολία μετά την παρουσία σας εδώ για το ποιος είναι μπροστά, ποιος θα γελά και ποιος θα κλαίει το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη συγκλονιστική σας παρουσία σήμερα. Καλό μεσημέρι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Από ό,τι φαίνεται, οι ομιλίες, τα κείμενα των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών είναι στα χέρια τους νωρίτερα, ενδεχομένως από την προηγούμενη μέρα ή και εβδομάδα. Γι' αυτό αυτά τα οποία διαβάζουν εκείνη την ώρα δεν έχουν καμία σχέση με τον κόσμο που υπάρχει ή δεν υπάρχει από κάτω. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια ομιλία στη Λάρισα, σαν να απευθυνόταν στον κόσμο ο οποίος είχε συγκεντρωθεί τη δεκαετία του 80 και του 90 σε συγκεντρώσεις ανάλογες του τότε Πασόκ ή της τότε Νέας Δημοκρατίας. Επειδή πλέον με τα social media τα πάντα γίνονται, συγγνώμη, γνωστά, ήταν μια αποτυχημένη συγκέντρωση, όπως και πολλές άλλες, και όχι μόνο του κυρίου Τσίπρα, γιατί πολλοί κόσμος δεν προστρέχει, δεν πηγαίνει να ακούσει πλέον τους πολιτικούς αρχηγούς για τις δικές τους ομιλίες. Ενδεχομένως έχει κουράσει και ο λόγος του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος σήμερα μιλάει το απόγευμα εδώ στο λιμάνι στην Θεσσαλονίκη και αναμένεται, υπάρχει μια γενικευμένη, έτσι, πώς το λένε, ένας συντονισμός, να υπάρξει αρκετός κόσμος ώστε να εικόνες οι οποίες θα δοθούν από τα κανάλια να είναι καλές για εκείνους. Δεν, από όσο είμαστε θέση να γνωρίζουμε, η συγκέντρωση, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 7.30 το απόγευμα, στις 9 παρα 20 έχουμε φωτογραφίες όπου φαίνεται ότι η εν λόγω πλατεία είναι άδεια. Όχι ότι βγαίνει κάποιο συμπέρασμα από εκεί, έτσι. Τώρα αυτά είναι ιστορίες για αγρίους, σας μου επιτραπεί να πω. Δεν ψηφίζουν οι μεγάλες συγκεντρώσεις. Την Κυριακή στις κάλπες θα ψηφίσουν οι πολίτες. Και κάποιες εκατοντάδες και χιλιάδες πολιτών μπορεί να γεμίζουν μια πλατεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να δώσουν αυτό που περιμένουν οι επικεφαλείς των κομμάτων ή αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στα επικοινωνιακά επιτελεία. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος σήμερα το πρωί είχε και μία συνάντηση με τον ομόλογό της Βουλγαρίας σε ένα χωριό στο Κύρκοβο, λίγα χιλιόμετρα, 30-32 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, από την Κομωτινή, όπου έβαλαν υπογραφές σε έναν αγωγό, του οποίου εργασίες θα ξεκινήσουν. Και το απόγευμα θα ακούσουμε τι έχει να πει. Κεντρική εκδήλωση έχει και η Νέα Δημοκρατία την Παρασκευή με ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ στην Θεσσαλονίκη και για την συγκέντρωση εκείνη για την εκδήλωση. Είναι λογικό να κινητοποιηθεί κόσμος ώστε να γεμίσει όσο μπορεί περισσότερο ο χώρος και μάλιστα την τελευταία μέρα των ανάλογων εκδηλώσεων να γεμίσει από κόσμο για λόγους κυρίως πρωτίστως επικοινωνιακούς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι συμπαθέστατος. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Είναι αρκετά τα θέματα στα οποία θέλουμε να σταθούμε και να το διαπιστώσετε μαζί μας έως και τις 4.30. Είναι από τους συμπαθείς υπουργούς της κυβέρνησης και γενικότερα από τους συμπαθείς πολιτικούς. Είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, είναι ο κύριος τον οποίο βλέπετε και είναι συμπαθής γιατί δεν προκαλεί γενικώς και γιατί ο τρόπος που μιλάει τον κάνει πάρα πολύ συμπαθητικό. Μάλιστα σκοτώνει τα ελληνικά, αλλά επειδή είναι μεγαλωμένο στο εξωτερικό, το συγχωρούμε. Είπε σήμερα κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση, γιατί θα έλεγα επειδή ακριβώς έχει βρετανική φιλοσοφία, θα έπρεπε να μην παρασύρεται από το μεσογειακό ταπεραμέντο και να λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο κ. Τσακαλώτος ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι οι συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα θυμίζουν εκείνο το κίνημα του 2014. Εμείς ήμασταν αισιόδοξοι και ότι ήταν μικρότερη η διαφορά από ό,τι λέγανε οι δημοσκοπήσεις και ότι κλείνει αυτή η διαφορά. Αυτό που είδα εγώ στην Ήπειρο όταν πήγε ο Αλέξης, στην Άρτα, στα Γιάννηνα και στην Πρέβεζα, αυτό που είδα από τα κανάλια στα Τρίκαλα και στη Λαμία, είναι πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις και με πολύ μεγάλη συμμετοχή του λαϊκού κόσμου.
και έναν κόσμο που πρέπει να ομολογήσω δεν τους ξέρουμε εμείς. Δηλαδή είναι διπλάσιες οι συγκεντρώσεις από ανθρώπους που δεν τους έχουμε ξαναδεί. Και είναι άλλο ένα πράγμα τα λαϊκά στρώματα να μας έχουν μια μικρή συμπάθεια που κάναμε, τα κοινωνικά μερίσματα που βοηθήσαμε τα παιδιά τους να έχουν τη στέγαση, το επίδομα στέγαση, και είναι άλλο να κάνουν το παρακάτω βήμα να βγουν στην πλατεία των Τρικάλων ή στην πλατεία στη Λαμία. Πρόβλεψη, Δημοκάρα. Αυτό... Μικρή ήττα, μεγάλη ήττα, ντέρμπι νίκη. Εγώ νομίζω ότι, ξέρετε, ότι παγκοσμίως οι δημοσκόποι λένε ότι ένα 10-15% στην Ελλάδα, παντού, στην Αμερική, στη Βρετανία, αποφασίζει όχι την τελευταία εβδομάδα, την τελευταία ημέρα. Mm-hmm. Αυτό το ρεύμα, εμένα μου θυμίζει το ρεύμα που είχαμε το 2014. Μάλιστα. Αυτά μας είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Συμπαθητικά είναι, από εκεί και πέρα το αν έχουν ή όχι σχέση με την πραγματικότητα, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζετε όλοι όσοι συμμετέχετε και βεβαίως θα διαπιστωθεί μεθαύριο στις κάλπες. Ο Νίκος Παπάς, ο Υπουργός, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν πολύ εμφανίζεται, όπως δεν εμφανίζεται καθόλου ο κύριος Πολάκης. Μάλλον δόθηκε γραμμή ο κύριος Πολάκης να μην ασχολείται καθόλου με τα δημόσια πράγματα τούτες τις μέρες, γιατί είναι ο λίγον τι μαύρο πρόβατο για την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών. Ο κύριος Παπάς, λοιπόν, καλεσμένος στην αγαπημένη του δημόσια ραδιοτηλεόραση ως ήθιστε, είπε ούτε λίγο και πολύ ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, οι εκλογές θα γίνουν σε 4 μήνες από τώρα, δηλαδή κάπου εκεί τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Πριν μας έλεγε ο κύριος Αντώναρος εδώ ότι είχε την πληροφόρηση ότι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έχει στα χέρια του δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία η Νέα Δημοκρατία απέχει από το ΣΥΡΙΖΑ κατά μόνο 1,2 μονάδες. Εγώ ήθελα να ρωτήσω γενικότερα ποια είναι η εκτίμησή σας, αλλά και αν υπάρχει και ένα όριο που θα καθορίσει πολιτικές εξελίξεις. Οι πολιτικές εξελίξεις κοινάμε του τελευταίου. Είναι προδιαγεγραμμένες. Δηλαδή, είναι προγραμματισμένες οι εθνικές εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Είναι ούτως ή άλλως πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Κάλπη. Δεν είναι με απόσταση 2 ετών όπως ήταν με τις ευρωεκλογές του 2014. Δηλαδή, τον Ιούνιο του 2014 ξέραμε ότι οι προγραμματισμένες ολοκλήρωσεις της τετραετίας κάλπες ήταν για τον Ιούνιο του 2016. Ναι. Έτσι, γιατί είχαν γίνει εκλογές τον Ιούνιο του 2012. Άρα λοιπόν εδώ πέρα δεν θα έχουμε παραγωγή πολιτικών εξελίξεων από τις ευρωεκλογές. Αυτό που θα συμβεί με τις ευρωεκλογές. Με όποιο αποτέλεσμα, διότι είναι μπροστά μας, είναι απολύτως προφανές ότι είναι οι προγραμματισμένες εκλογές. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ακόμη και με ένα αποτέλεσμα που θα έχει μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας με μια μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Λατζά, να συμβεί απολύτως τίποτα τέτοιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό έχουν αρχίσει και μαζεύονται οι δημοσκόποι και γι' αυτό και το οργανωτικό της Νέας Δημοκρατίας λαμβάνει τα μέτρα του. Διότι είχε μια αποτυχημένη απολύτως συγκέντρωση και στα Χανιά, πήγε σε έναν διάδρομο της μικρής πλατείας της Λάρισας για να μπορέσει να παράξει μια εικόνα η οποία είναι τηλεοπτικά αποδεκτή. Αποσύρεται. Πράγμα πρωτοφανές για τα τελευταία 23 χρόνια στην πολιτική ζωή από τη μεγάλη συγκέντρωση της Αθήνας. Πάει στο Περιστέρι με τον κύριο Πατούλη να κάνει συγκέντρωση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι ενδεικτικό του ποια είναι η κατάσταση συσπήρωσης και αποδοχής του συγκεκριμένου κόμματος. Και φίλοι, συνέβη κάτι πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά, θα έλεγα, δεδομένα σε συνθήκες δημοκρατίας. Είχαμε μια ολιγομελή ομάδα μελών του Ρουβίκονα, οι οποίοι αποφάσισαν να χτυπήσουν το κτίριο, το καλύτερο, όπως λέγεται, φυλασσόμενο κτίριο της χώρας, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, με μια αστραπιαία έτσι η επιχείρησή τους, πέταξαν μπογιές, καπνογόνα, απομακρύθηκαν σαν καλοί κύριοι μπροστά στους έκπληκτους τουρίστες, οι οποίοι εκείνη την ώρα ήταν μπροστά στους ευζώνους, τους οποίους βλέπετε εδώ. Πήγαν λοιπόν, πέταξαν μπογιές, καπνογόνα, σηκώθηκαν, έφυγαν σαν καλοί κύριοι. Η ενέργεια αυτή δεν είναι η αρχή. Είναι μέχρι σήμερα το αποτέλεσμα μιας απίστευτης ανεκτικότητας, ακόμη και υπόθαλψη, θα έλεγα, από ορισμένους για αντίστοιχες τέτοιες επιθέσεις. Πολλές πολλοί έλεγαν εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν θα έχει σταματημό αυτή η ιστορία και εξαιτίας της ιστορίας Κουφοντίνα, για τον οποίο περιμένουμε και την απόφαση του Αρείου Πάγου, υπήρξε η απειλή από τους μεμονωμένους αυτούς ενεργούς νέους ανθρώπους ότι θα προβούμε σε μία σειρά ενεργειών. Και είναι πάρα πολλές στην Αμερικανική Πρεσβεία, αλλού, τώρα στη Βουλή. Έγινε για πρώτη φορά αυτό το οποίο βλέπετε. Να θυμίσω ότι σε αυτές τις σκάλες, όταν στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία είχαν ανέβει ορισμένοι,
είχαν χαρακτηριστεί φασίστες και γραφικοί και ακροδεξοί. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτοί οι οποίοι βλέπετε να βανδαλίζουν κατά αυτόν τον τρόπο το κτίριο της Βουλής. Προσέξτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Από τη μία πλευρά είναι αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες και από την άλλη είναι ο τρόπος με τον οποίο θεσμικά η πολιτεία θωρακίζει την λειτουργία της. Ο πρόεδρος της Βουλής, οι άνθρωποι, οι παράγοντες εκεί επιτελείς του κτηρίου της, του κοινοβουλίου, η αστυνομική, η ασφάλεια του κτηρίου, δεν έκαναν απολύτως τίποτε για να προστατέψουν από αυτή την εισβολή, αν θέλετε, το ελληνικό κοινοβούλιο. Πέρα από οτιδήποτε άλλο και από τις πολιτικές ευθύνες του κυρίου Βούτση και άλλων, οι οποίοι ιδεολογικά έχουν αφήσει αρκετά κενά και ελευθερία δράση σε αυτές τις ομάδες, υπάρχουν και οι επιχειρησιακές υποχρεώσεις των αστυνομικών και άλλων θεσμικών, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Σε μια σοβαρή πολιτεία, ο πρόεδρος της Βουλής θα έπρεπε πρώτος να αναλάβει τις ευθύνες του και να ζητήσει ευθύνες από την πυραμίδα προς τα κάτω μέχρι και τον τελευταίο αστυνομικό ή τον τελευταίο άνδρα της ασφάλειας. Μάλιστα, υπάρχει ένα έγγραφο, αγαπητές φίλες και φίλοι, με το οποίο η αστυνομία είχε προειδάσει, είχε προετοιμάσει θεωρητικά τους ανθρώπους στο κοινοβούλιο ότι ενδεχομένως αυτό είναι, ενδεχομένως υπάρξει χτύπημα στο κτίριο του ελληνικού κοινοβουλίου. Το γνώριζαν δηλαδή ότι ίσως κάποιες ομάδες όπως ο Ρουβίκονας θα προέβαιναν σε μια τέτοια ενέργεια όπως αυτή χθες. Εν τούτης, τα μέτρα ασφαλείας απεδείχθησαν μηδαμινά, μηδενικά, τυποτένια, πλημελή. Και δεν ζήτησε κανείς ευθύνη από κανέναν. Κανείς ευθύνη από κανέναν. Μέτρα προστασίας του Μεγάλου της Βουλής των Ελλήνων παρακαλούμε όπως απολύψεως της παρούσας να εντατικοποιήσετε στο έπακρο τα μέτρα προστασίας του Μεγάλου της Βουλής των Ελλήνων προς πρόληψη και αποτροπή δράσεων ευνηδιαστικού χαρακτήρα με τη μορφή συμβολικής παρέμβασης και οποιασδήποτε έκνομης ενέργειας σε βάρος του. Αυτό είναι το έγγραφο το οποίο είχαν εις γνώση τους οι άνθρωποι στο Κοινοβούλιο, ο κύριος Βούτσης και οι υπόλοιποι, αλλά δεν έγινε τίποτα απολύτως από κανέναν. Λειτουργήσαν ως μια κλασική δημόσια υπηρεσία ευθυνόφοβων, όπου ο καθένας ήταν στον δικό του κόσμο. Κάποια στιγμή, δηλαδή, πέρα από τις πολιτικές ευθύνες, πέρα από τις ευθύνες του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης, του ιδίου του Βούτση, να δούμε και την ευθύνη του αστυνομικού και του άνδρα της ασφάλειας στη Βουλή, ο οποίος αμείβεται για αυτόν τον λόγο. Μάθαμε από τους συνδικαλιστές εκπροσώπους αστυνομίας ότι ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι υπηρετούν τη Βουλή για ασφάλεια είναι 250 συνολικώς. 250 άνθρωποι. Και δεν μπόρεσαν μεσημεριάτικα να αποσοβήσουν, να απομακρύνουν αυτούς τους 10, 20, 30 νεαρούς οι οποίοι προέβησαν σε αυτή την προσβλητική για τη δημοκρατία μας ενέργεια για χάρη του Κουφοντίνα, για τον οποίο απείλησαν, απειλούν εδώ και πάρα πολύ καιρό δικαστές και πολλούς ακόμα. Και όλο αυτό είναι απόρρια, και η αντιπολίτευση το δηλώνει σε κάθε ευκαιρία, της ελαστικότητας με την οποία η κυβέρνηση και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις δυναμικές, εισαγωγικά, ομάδες κρούσης, θα έλεγα από μέρους μου. Σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο είχαμε τον κύριο Πάνο Καμένο, πρώην υπουργό και πρόεδρο των Εξαρτών Ελλήνων, στον οποίο θέσαμε και το θέμα του Ρουβίκονα και μας έδωσε την εξαπάντηση. Εδώ πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια και πρόκειται για προσβολή του πολιτεύματος. Και είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτή την απαράδεκτη στάση και της κυβέρνησης, αλλά και της ανοχής της αστυνομίας, να αφήνουν οπαδούς του Κουφοντίνα να διαδηλώνουν στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, αλλά αυτό και επί των ημερών σας συνέβαινε και δεν ξέρω αν μπορούσατε, αν είχατε... Εγώ δεν είχα... Αρμοδιότητα. Ξέρετε, ναι, δεν είχατε αρμοδιότητα, το καταλαβαίνω. Στο Υπουργείο Διοικητικής Άμυνας, ούτε αλίμονο αν η Εθνική Άμυνα μπορούσε να έπλαξε τέτοια. Για ποιο λόγο αυτή η ανοχή έχετε κάποια ερμηνεία εσείς? Κοιτάξτε κάτι, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι πολίτες ότι όλο αυτό το παιχνίδι με τον Κουφοντίνα βλάπτει σοβαρά τα στρατιωτικά συμφέροντα. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος σύμμαχος της Ελλάδος και η Ελλάδα ο κύριος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μπορεί να προκαλούμε τον κύριο σύμμαχό μας με την άδεια σε έναν δολοφόνο, ο οποίος παραμένει αμετανόητος και ο οποίος, αν θέλετε, προσπαθεί να δημιουργήσει ξανά μετά από χρόνια ομάδες δίθεν υποστηρικτών του. Ο Ρουβίκονας δεν είναι μια τυχαία οργάνωση. Ο Ρουβίκονας είναι τα στελέχη αυτής της οργάνωσης που περιμένουν τον Κουφοντίνα έξω από τον Κορυδαλό να τον υποδεχθούν.
Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο των Εξωτών Ελλήνων, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για το ότι και επιμερών του στο δικό του Υπουργείο είχαν ανέβει μέλη του Ρουβίκονα, είπε δεν ήταν δικό μου θέμα, δεν ήταν δικιά μου αρμοδιότητα, είναι θέμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σήμερα μιλάει για πολιτικές ευθύνες όπως τον ακούσατε. Τότε βεβαίως, επειδή ήταν συγκυβερνήτης, δεν είχε θέσει ανάλογο, συγγνώμη, θέμα ο κύριος Πάνος Καμένος. Είναι θλιβερό πάντως αυτό που συμβαίνει και η απόλυτη θλίψη έρχεται από μια φωτογραφία η οποία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, των social media γενικότερα, της τηλεόρασης και είναι δύο βουλευτές του χώρου της Χρυσής Αυγής. Βλέπετε εδώ. Τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίος έκανε την εξής ανάρτηση, αγναντεύοντας το, αντιλαμβάνεστε τη γράφη του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο Χρυσή Αυγή για να ξεβρωμήσει ο τόπος. Και εδώ είναι ένα πλάνο μακρινό των δύο στελεχών της Χρυσής Αυγής. Δεν ξέρω πώς νιώθει ο κύριος Βούτσης, δεν ξέρω πώς νιώθουν τα άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς σκέφτεται ο κύριος Τόσκας όταν είχε κάνει και τη χαλαρή δήλωση για το μπουσούλημα αυτής της οργάνωσης. Εκείνο που ξέρω είναι ότι τελικά η περιβόητη πλατεία έχει αφήσει πολύ βαθιά και ανεξίτηλα χαραγμένο το σημάδι της. Αναφέρομαι στην πλατεία της περιόδου Σαμαρά-Βενιζέλου, όταν σε εκείνη την πλατεία, απέναντι από το σημείο όπου βρίσκονται οι δύο κύριοι, υπήρχαν αγανακτισμένοι, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πιο κάτω ακροδεξιοί και άλλα στοιχεία και εν χορό φώναζαν να καεί το πορνείο η Βουλή. Με πάθος μάλιστα, θα το θυμάστε. Ενδεχομένως αυτή η εικόνα, αυτή η φωτογραφία, είναι το αποτέλεσμα εκείνης της συμπόρευσης. Όχι ιδεολογικής, αλλά στην πράξη, της απαξίωσης. Και είναι θλιβερό σε μια χώρα η οποία γέννησε, λέγεται, τη δημοκρατία, μιλώ για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, να συμβαίνουν αυτά πράγματα και ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίζει πολύ χαλαρά όλα αυτά φαινόμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακόμη και η ανακοίνωση χθες άργησε πάρα πολύ να δοθεί. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχα τις φωτογραφίες για αργότερα, αλλά νομίζω ταιριάζουν εδώ, πρωτοσέλιδα. Θέλω να είμαι, επειδή είναι τηλεόραση, όσο πιο, πώς να το πω, χαλαρός γίνεται, γιατί στο ραδιόφωνο μας δίνεται η δυνατότητα να πούμε τα πράγματα, να κάνουμε κατάθεση ψυχής. Δύο εφημερίδες του ΣΥΡΙΖΑ, η μία είναι του ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς, αναφέρομαι στην Αυγή, η άλλη στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ με μια διάθεση κριτική. Είναι η Εφημερίδα των Συντακτών, την βλέπετε εδώ, η οποία σήμερα, αγαπητές φίλες και φίλοι, το πρωί το διαπίστωσα στο ραδιόφωνο, δεν έχει πουθενά στην πρώτη σελίδα της το θέμα του Ρουβίκονα. Ούτε σε μικρά γράμματα, ούτε σε μεγάλα γράμματα. Δεν αφορά, δεν ενδιαφέρει, δεν θεωρεί μεγάλο θέμα η Εφημερίδα των Συντακτών, του ΣΥΡΙΖΑ, το ότι μεσημεριάτικα μια ομάδα 30 ανθρώπων για λογαριασμό ενός κατά συρροήν δολοφόνου πήγαν και προκάλεσαν αυτό το οποίο προκάλεσαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δείτε και την Αυγή. Έλεγα εγώ το πρωί όταν ήταν την Εφημερίδα των Συντακτών, εντάξει, λάθος εφημερίδος, εντάξει, γίνονται αυτά, καμιά φορά συμβαίνει. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Αυγής, η οποία επίσης πουθενά, ούτε με μικρά, ούτε με μεσαία, ούτε με μεγάλα γράμματα, ούτε με φωτογραφίες, δεν έχει καμία αναφορά για αυτό το πρωτόγνωρο, γιατί δεν έχει συμβεί άλλη φορά, που συνέβη χθες. Δεν αναφέρεται πουθενά η Αυγή στην επίθεση που έγινε χθες από τα αγαπημένα παιδιά στελεχών, δεν λέω εγώ, του συνόλου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω, έτσι. Ακόμη και ο πλέον δύσπιστος, δυσκολόπιστος, όταν βλέπει ότι τα όργανα με τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνεί την πολιτική του δεν έχουν το θέμα αυτό στην πρώτη του σελίδα, αυτό κάτι σημαίνει. Μάλιστα και οι δύο εφημερίδες επέλεξαν να κάνουν ιδίως η Εφημερίδα των Συντακτών πρωτοσέλιδο αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε μια lifestyle εκπομπή όταν ρωτήθηκε. Ρωτήθηκε για πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή πήγε η κουβέντα ποιες δουλειές κάνει σπίτι, αν κάνει δουλειές ή όχι. Και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό που ξέρουμε όλοι μας.
ότι βασικές δουλειές στο σπίτι έκανε η μαμά μας, κάνει η σύντροφός μας, όταν δουλεύουμε και οι δύο βοηθάμε όλοι, αλλά τις βασικές δουλειές στο σπίτι, σε ένα κλασικό σπίτι, όχι μόνο ελληνικό, τις κάνουν οι γυναίκες. Αυτό είπε. Και υπήρξε μια επίθεση τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, όχι για κανένα άλλο σοβαρό λόγο, αλλά για αυτή τη δήλωση του Μητσοτάκη, όπου έχουμε εδώ τη σφουγγαρίστρα, μάπα λέγεται, από το λάχανο βγαίνει η λέξη μάπα, και κάτω υπάρχουν κάποιες κυρίες οι οποίες έκαναν δηλώσεις για σεξιστική επίθεση ή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος τόλμησε και είπε ότι, θα το δείτε σε λίγο τι είπε, και το ίδιο θέμα έχει στην πρώτη σελίδα η Αυγή, μια μέρα, την επόμενη μέρα, αγαπητές φίλες και φίλοι, ενός χτυπήματος του Ρουβίκονα για λογαριασμό του Κουφοντίνα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα συμπεράσματα δικά σας. Ακούστε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, συντείνω όταν, όταν πηγαίνουμε, μου αρέσει να πηγαίνω στην, έχει μια μικρή λαϊκή και μου αρέσει να πηγαίνω να μιλώ με τους παραγωγούς. Εκεί πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Μου αρέσει αυτό να έχω έτσι μια, έχω λίγο παραπάνω χρόνο να μπορώ να το, να το κάνω, αλλά έχω πλήρη αίσθηση ότι οι βασικές δουλειές στο σπίτι γίνονται από την οικοκυρά. Σωστό. Να υποθέσω ότι και τις βασικές αποφάσεις που έχουν σχέση με το σπίτι και πώς λειτουργεί, όσο εσείς λείπετε, τις έχει η σύζυγος, η Μαρέβα. Ξάλλου είναι και επιχειρηματία. Λοιπόν, αυτά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό μάλλον μεταξύ άλλων, σε μια, επαναλαμβάνω, lifestyle εκπομπή, από αυτές που κάποιος πηγαίνει και είναι πιο χαλαρός, λέει και δύο-τρία πράγματα που αφορούν σε καθημερινές του στιγμές, σε οικογενειακές στιγμές και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και από όλο αυτό θεωρήθηκε πολύ μεγάλο στοιχείο και ξέσπασαν όλες εκεί οι γυναικείες οργανώσεις και οι προοδευτικές κυρίες και τα λοιπά του ΣΥΡΙΖΑ και αριστερές, ότι είναι σεξισμός να λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ένας οποιοδήποτε δημόσιος άνδρας, ότι τις βασικές εργασίες στο σπίτι τις κάνουν οι γυναίκες. Αυτό είναι σεξιστικό. Βεβαίως οι ίδιες κυρίες εκεί της εφημερίδος, δεν θυμάμαι να είπαν κάτι το παραμικρό, που δεν έχουν σχέση, είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν θυμάμαι να υπήρχε η ίδια ευαισθησία με τον πρόξενο της Βενεζουέλας, ο οποίος θόπευε, θυμάστε, τις εργαζόμενες στην πρεσβεία στην Αθήνα. Αλλά επαναλαμβάνω, τελείως διαφορετικά θέματα. Λέω απλά το πώς αντέδρασαν εδώ αυτομάτως και οι εφημερίδες, έκαναν πρώτο θέμα αυτή την αναφορά, ενώ στα υπόλοιπα εκόφευσαν. Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον σήμερα, επειδή μιλάω για γυναίκες, θα δούμε αν το έχουμε αργότερα και σε βίντεο. Θα φροντίσουμε να το μοντάρουμε. Ενδεχομένως το προλάβουμε, αλλά έχει σημασία ότι η κυρία Δούρου, φιλοξενούμενη σε εκπομπή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, κάποια στιγμή εκεί που της είπαν για το μάτι και τα λοιπά, κάποια στιγμή ξέσπασε και λέει: τι περιμένατε, να πάρω τη μάνικα, να πάω να σβήσω εγώ την φωτιά? Θα λέγω ότι ήταν μια δήλωση unfair από μέρους της. Είχαμε κάτι ακόμη πολύ ενδιαφέρον το πρωί και θέλω να το αναφέρω, γιατί ο πυρήνας της δημοκρατίας λέγεται ότι έχει τις ρίζες αναφορά της στην Ελλάδα. Το πρωί είχα καλέσει την κυρία Λίλα Καφαντάρη. Είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και είχα μια κουβέντα ενδιαφέρουσα. Είπε τα δικά της για το Μάστριχτ, για την Ευρώπη, για τα μονοπόλια, τα κλασικά αυτά. Δικαίωμα, σεβαστό, να πιστεύει οποιοδήποτε, οτιδήποτε. Και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να της θέσω κάτι το οποίο συνέβη χθες, προχθές, και έχει πάρει διαστάσεις. Προχθές λοιπόν η δημόσια ραδιοτηλεόραση απέκλεισε τον Θάνο Τζίμερο από μια συζήτηση, στην οποία ήταν καλεσμένοι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων. Όταν ο Θάνος Τζίμερος ζήτησε εξηγήσεις γιατί έγινε αυτό, η απάντηση που πήρε από την ΕΡΤ είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έβαλε βέτο. Ότι δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είπε στην ΕΡΤ ότι αν θα έρθει ο Θάνος Τζίμερος σε εκπομπή σας, εμείς δεν στέλνουμε εκπρόσωπο. Και η ΕΡΤ, σταχυολογώντας τα δεδομένα, ιεραρχώντας τα, επέλεξε να πει τον Τζίμερο: δεν θα έρθεις εσύ, θα έρθει ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Ρώτησε λοιπόν την κυρία Καφαντάρη, η οποία ήταν ηθοποιός, άνθρωπος της τέχνης, και θεώρησε ότι θα ήταν λίγο πιο ανοιχτό μυαλό. Της λέω: μα πείτε μου λίγο εσείς, θεωρείτε ότι αυτό είναι σωστό, είναι δημοκρατικό? Και το θεώρησε δημοκρατικό, γιατί λέει ότι ο Τζίμερος είναι κάτι μεταξύ φασίστα και ακροδεξιού. Και επειδή για το ΚΚΕ κάποιος θεωρείται φασίστας ή ακροδεξιός, δεν μπορεί να είναι συνομιλητής. Και της είπα πολύ ευχαρίστως. Τον Περισσό μπορείτε να μην τον καλέσετε. Αλλά στην δημόσια ραδιοτηλεόραση, ένα κόμμα όπως το δικό σας να απαγορεύει από έναν άλλο πολιτικό φορέα να εκπροσωπηθεί, δεν μοιάζει και πάρα πολύ δημοκρατικό.
αλλά επέμενε η ίδια ότι δεν γίνεται το ΚΚΕ να συνομιλεί με φασίστες και ακροδεξίους. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί το άκουσα από έναν άνθρωπο τον οποίο πραγματικά, όσο μπορώ να τον γνωρίζω από αποστάσεως, ως ηθοποιό παλαιότερα, πίστευα ότι ήταν λίγο πιο ελεύθερο, πιο ανοιχτό μυαλό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά η Δημοκρατία στην Ελλάδα για να μας επισκεφθεί εκ νέου. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα σας παρουσιάσω τους καλεσμένους που θα έχουμε για σήμερα για να συζητήσουμε για όλα αυτά και για τη 13η σε εισαγωγικά σύνταξη, η οποία λέει θα είναι και το κίνητρο για να πάτε να ψηφίσετε. Και να ρωτιόμουν ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα, οι άλλοι οι οποίοι δεν παίρνουν σύνταξη, δεν πρέπει να πάμε στις ευρωεκλογές ή για εμάς δεν υπάρχει διακύβευμα σε αυτές τις ευρωεκλογές? Θα το ρωτήσω και στην εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα είναι σε λίγο μαζί μας.